Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Το κανάλι μας έχει 11 χρόνια που δημιουργήθηκε. Είχε φτάσει να δημιουργήσει περίπου 3.000 βίντεο διαφόρων τραγουδιστών, αλλά κυρίως Ελλήνων. Κατά τη διάρκεια των οποίων οι διάφοροι τραγουδιστές μετά την κρίση στο τραγούδι και την μείωση των εσόδων τους, όλοι αλλάξαν εταιρείες και προσπαθήσαν να κερδίσουν έσοδα από το YouTube. Αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας ήταν να γίνονται αναφορές για πνευματικά δικαιώματα, ενώ τα δικά μας έσοδα από όλη αυτή την προσπάθεια του να κάνουμε ένα βίντεο κλιπ με πολλές ώρες εργασίας ήταν ελάχιστα, 2% περίπου. Δηλαδή αν έπαιρνε ένας τραγουδιστής 100 ευρώ ή ένας παραγωγός, εμείς θα κερδίζαμε 2 ευρώ, μάλλον 100 δολάρια, εμείς θα παίρναμε 2. Ελάχιστα τα έσοδα. Παρ' όλα αυτά, έστω και αυτά τα 2 τα απαιτούν. Οπότε, μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να σταματήσω να δημιουργώ βίντεο και όχι μόνο δεν μπόρεσα να τα κρατήσω, αλλά επιπλέον πολλά βίντεο έρχονται στο YouTube και τα κατέβαζα λόγω απαιτήσεως των πνευματικών δικαιωμάτων. Μιλάμε ότι έχω διαγράψει πάνω από 2.000 βίντεο και μιλάμε για πάρα πολύ δουλειά, την οποία πιο πολύ αφιέρωσα και βρισκόμουν στη Γερμανία. Μιλάμε ώρες ατέλειωτες για να φτιάξουμε βίντεο κλιπ. Αρκεί να σας πω ότι προ-κρίσης ακόμη και ο γιος του Πάρη μου είχε στείλει συγχαρητήρια, γιατί μου έλεγε ότι ούτε εταιρεία δεν μπόρεσε να κάνει τόσο αντιπροσωπευτικό βίντεο κλιπ. Τέλος πάντων, δεν μετάνιωσα γιατί ασχολήθηκα και την αγάπησα αυτό το χόμπι, αλλά απογοητεύτηκα γιατί σας λέω ότι έχω χάσει πάνω από 2.000 βίντεο, δηλαδή αναγκάστηκα να τα κατεβάσω και όχι μόνο δεν μπόρεσα να πάρω έσοδα, αλλά και από έσοδα που ήταν να πάρω όλα αυτά τα χρόνια τα χάσα με τα διάφορα strike. Δηλαδή έστω και 100 δολάρια δεν μπόρεσα να τα πάρω, γιατί όταν τρως strike στο YouTube, εκτός ότι κινδυνεύεις όταν γίνονται συνεχόμενα μέσα στο τρίμηνο 3 strike, μπορεί να χάσει και το κανάλι. Ήδη έχω χάσει 2 κανάλια με πάνω από 200 βίντεο κλιπ. Αλλά αυτά είναι τώρα περασμένα, ξεχασμένα. Μετά από 11 χρόνια, αφού απογοητεύτηκα από τα βίντεο κλιπ, αποφάσισα να αλλάξω αυτό το κανάλι και οι 13.000 συνδρομητές που έχουμε να μπορέσουμε να τις κάνουμε 50 και θα το γυρίσουμε σε ειδησιογραφικό. Αυτό το κανάλι από εδώ και πέρα θα αρχίσει να μεταδίδει ειδήσεις σε παγκόσμια κλίμακα και σε ελληνική κλίμακα, και εμείς θα έχουμε μία, όχι πρωτοπορία, θα κάνουμε κάτι
καινούριο, θα έχουμε άποψη για ό,τι γίνεται, χωρίς βέβαια να είμαστε πάντα κολλημένοι κομματικά κάπου, αλλά θα μπορούμε να βλέπουμε σαν τρίτο μάτι όλα τα γεγονότα, γιατί αναντήρητα πάντα όλες οι ειδήσεις έχουν και πολιτική χρειά μέσα, αλλά επειδή στο YouTube άλλα ζωγραφικά κανάλια είναι κολλημένα, άλλα εδώ και άλλα εκεί, άλλος υποστηρίζει τον Πούτιν, άλλος τον Biden, άλλος τον Μητσοτάκη, άλλος την Χάρις, άλλος τον Τραμπ, άλλος τον Κασελάκη, άλλος τον Ανδρουλάκη. Εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε μία απόσταση από όλα αυτά και θα μεταδίδουμε τις ειδήσεις όπως πρέπει ή όπως πιστεύουμε. Και φυσικά πάντα δεν θα έχουμε τα σχόλια κλεισμένα. Θα μπορείτε να σχολιάζετε, να ακούμε τις προτάσεις σας και θα διαγράφουμε μόνο μηνύματα που είναι υβριστικά. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και ο χρόνος θα δείξει. Σας ευχαριστώ, αυτό είναι για την ώρα. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Από τον Γιώργο τον Μασιδόνα, πολλά φιλιά και σας ευχαριστώ για τα τόσα χρόνια στήριξή σας. Αρκεί να σας πω ότι μέχρι και σήμερα, μετά από 11 χρόνια, μας βλέπουν ή μάλλον παίζουν βίντεο κλιπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, μέχρι και την Ιγυρία και το Μεξικό. Εκτός φυσικά από την όμορφη Κύπρο μας και γενικά από όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.